Μια φαινομενική ηρεμία επικρατεί στην περιοχή που οι δυνάμεις του Ατήλα επιτέθηκαν στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ στην Κύπρο. Να συνδεθούμε με το Μέγκα Κύπρου και την Χριστίνα Μαύρου, η οποία θα μας πει όλες τις εξελίξεις. Και μάλιστα, Χριστίνα, έχουν όλα αξία αυτή την ώρα. Και νομίζω ότι αξία έχει και η είδηση ότι ένα από τα θέματα που θα κυριαρχήσουν μάλιστα στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου της Τουρκίας είναι ακριβώς αυτό που έγινε με την επίθεση στις δυνάμεις των Κιανόκρανων. Ακριβώς. Μήνα σας χαιρετώ από την Λευκοσία. Στις 3 ώρα Ελλάδας είναι ορισμένη η συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα υπό τον Ταγίπ Ερντογάν. Με τα τουρκικά μέσα τα τελευταία 24 ώρα να διαμηνύουν ότι τα όσα επισυνέβησαν στην Κύπρο θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα του Ταγίπ Ερντογάν. Τώρα, επί του εδάφους, σήμερα επικρατεί μια ανήσυχη ηρεμία. Ηρεμία από την άποψη ότι δεν εκτελούνται με εργασίες. Ωστόσο, τα Ηνωμένα Έθνη με περίπολα επιτηρούν από πάρα πολύ κοντινή απόσταση τη κατοχικές δυνάμεις, οι οποίες διατηρούν στην περιοχή την λεγόμενη αστυνομία αλλά και τουρκικό στρατό. Η Λευκοσία πλέον στρέφει το βλέμμα της για τα επόμενα βήματα στη Νέα Υόρκη, όπου στις 11 ώρα Ελλάδος συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εκτάκτως θα συζητηθούν τα όσα θλιβερά έλαβαν χώρα στην νεκρή ζώνη της Πύλας και αναμένουμε όλοι να δούμε αν η Ρωσία, το μόνο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, το οποίο να θυμίσουμε όχι μόνο δεν αντέδρασε στα όσα θλιβερά επισυνέβησαν στην Πύλα, αλλά είχε θέσει βέτο σε εισαγωγικά προκειμένου το Συμβούλιο να ασχοληθεί νωρίτερα με το θέμα αυτό και να εκδώσει καταδικαστική ανακοίνωση. Να δούμε αν σήμερα η Μόσχα θα ανάψει το πράσινο φως προκειμένου να έχουμε και εκ μέρους του Συμβουλίου Ασφαλείας μια καταδικαστική ανακοίνωση.